Πόσους μπίτες θέλουμε γενικά? Μία γκορσόλα. Αν τη χρησιμοποιήσουμε, παίρνεις να μην είναι ήδη. Για να δάσεις ακουστικό. Οπότε μπορείς να κρίνεις άμα το παίξουμε καλά. Μετάφραση είναι αυτή που είπες, είναι 4 χρόνια. Δεν μας βολεύει ιδιαίτερα, γι' αυτό δεν το λέμε. Αλλά το είπες εσύ τώρα, κατάλαβα. Για τα κορίτσια. Για τα κορίτσια, ακριβώς.
Αυτό. Μεγάλη ουσία. Στο θέμα της ιστορίας που κρύβεται από πίσω, που ανέφερες δύο συγκροτήματα, δηλαδή ότι ήμασταν δύο και δύο, έχει, αυτό είναι, έχει μεγάλη δόση αλήθειας, παιδί μου, αλλά εμείς ήμασταν και φίλοι ούτως ή άλλως. Δηλαδή κάναμε καλή παρέα και κοινή συσταμένη για μας είναι ένα πρόσωπο που αληθεύει εδώ μέσα στο χώρο αυτή τη στιγμή. Τον Πολ ή τον Πασχαλίδη. Αυτός ξέρει πολλά. Δεν ήθελες πια την αγκαλιά μου. Χόρτασες στα χάδια τα φιλιά μου. Σε γλυκό φιλό και εσύ με σπρώχνεις. Ο Πόλης ήταν το πέμπτο μέλος του συγκροτήματος που έπρεπε να ήταν μαζί μας. Αφού το θες τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου αφήνω για αφού τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες σου τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου αφήνω για αφού τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Να γίνουμε τσίγκου ετιέμπος τέλειο. Φίγκο και δεν αφήγω. Φίγκο, χάλια. Τι είναι αυτό που σε έκανε να αλλάξει κι έτσι ξαφνικά να με πετάξει. Ήμουνα εντάξει στο πλευρό σου. Τώρα με κοιτάζει σαν εχθρό σου. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με παλιά καρδιά και καημό μεγάλο. Αγάπη μου, σου αφήνω για αφού τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Ναι, γι' αυτό προσπαθούμε οι λέξεις μας να είναι μετρημένες, είμαστε χτενισμένοι, τέτοια πράγματα. Έφτασε όμως πια στο χτένι. Τώρα θα βλεπόμαστε σαν ξένοι. Κι έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο. Φίλα με αγάπη μου να φύγω. Ναι, είμαστε και από όλη τη Θεσσαλονίκη, οπότε συγκεντρωνόμαστε, η συγκέντρωση γίνεται πιο δύσκολη για ανάλογα που είναι η συγκέντρωση τα ρηφορά, ας πούμε, ο καθένας τρέχει εκεί που πρέπει να πάει. Οπότε είναι και λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, αλλά
όλα αυτά που είπα τώρα είναι δικαιολογίες. Ναι, γιατί δηλαδή, το να βρεθείς με τον άλλον σαν μορφή, ας πούμε, σαν άνθρωπος, εντάξει, είναι πιο εύκολο από το να βρεθείς στη στιγμή, ας πούμε, που θα έχεις και την κατάλληλη διάθεση για να γράψεις κάτι με άλλους τρεις ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να ταυτιστείς και λίγο στο πνευματικό επίπεδο, ας πούμε, καλλιτεχνικό, κατά κάποιο τρόπο. Πάντως νομίζω ότι όσοι γράφουμε, τουλάχιστον για τους στίχους, ότι υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν κατά καιρούς και που πραγματευόμαστε. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει χλωμή αυγή. Κοντεύει λέξη, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη λέξη και δεν τολμά να βγει. Ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά. Μα εκεί ψηλά κοίταν άστρο μου δειλά, μοναχό φέγγω πολλά και μας χαμώ. Αλλά μετά από τα κομμάτια του προγράμματος, καμιά φορά από τον κόσμο παίρνουμε ένα τέτοιο αίσθημα και αρχίζουμε και φτιάχνουμε δικά μας πράγματα που μας κάνει να αγγίζουμε άλλες ατμόσφαιρες και θα κρατήσω από τον Γιάννη αυτό που έλεγε για την ανάγκη, δηλαδή την ανάγκη για αυτή το ταξίδι μέσα στη μουσική και το ταξίδι μέσα στην τέχνη. Αυτό είπε ρε φίλε εγώ, αυτό κατάλαβα. Πώς το διάβασε σωστά, σε ποιο κεφάλαιο είμαστε. Πάντως, να κάνω μια παρέτηση και μια εξομολόγηση, ότι αισθάνομαι ότι αργήσαμε λίγο να βρεθούμε για 4 μέρες. Αρθιχλώ μια ρηγή, κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη βλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά, μα εκεί ψηλά